Επίσης, το αποτέλεσμα φαίνεται ότι είναι γνωστό. Η ζημιά είναι ανεπανόρθωτη και οικονομική και αγωνιστική. Από ό,τι βλέπετε, ούτε το μισό στάδιο δεν μπορεί να γεμίσει με τίποτα. Κλόπας. Πολύ όμορφη προσπάθεια του Κλόπα. Σαβίδης αφήνει για τον Αλεξανδρία ευκαιρία για την ΑΕΚ. Ο Γκάμπης σώζει την αιστεία του και μια μεγάλη ευκαιρία που χάνεται από τον Κλόπα. Παίζουν το 1-2 Σαβεύσκη και Αλεξανδρής πολύ όμορφα. Παίρνει την μπάλα ο Αλεξανδρής στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Φιδούν πολλοί παίκτες, δεν είναι σε θέση ο Σάδος Δημητριάδης και το 1-0 για την ΑΕΚ. Σε αυτή τη σέντρα του Αλεξανδρή βλέπετε τι έγινε. Βρέθηκε αφρούρητος μέσα στην περιοχή ο Βασίλης Δημητριάδης και ο σκόρερ της ΑΕΚ. Ανοίγει το σκορ στο 27ο λεπτό. Νομίζω ότι η κεφάλαια του Ντανιέλ ήταν το μισό γκολ και από εκεί πέρα νομίζω ήταν εύκολο το έργο μου. Ήταν μια κακιά στιγμή, έγινε μια κόντρα που δείξαν τρεις συμπαίκτες μια κεφαλιά, την πήρε ο Δημητριάδης και έβαλε τον γκολ. Αλεξανδρής. Αλεξανδρής. Μόνος του μέσα στην περιοχή ο Αλεξανδρής θα κάνει το σουτ, πατάει την μπάλα θαυμάσια για τον Μπατίστα και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Κύριε Κούδα, ποιες ήταν οι εντολές που έδωσε ο κύριος Μπλάζεβιτς στην ανάπαυλα στους παίχτες του ΠΑΟΚ? Θα παίξουν ποδόσφαιρο. Σαβίδης. Αποφεύγει τον Οκονομίδη και παίζει επικίνδυνα μέσα στην περιοχή το πέναλτι. Κερδίζει το πέναλτι ο Γιώργος Σαβίδης σε αυτή την ατομική προσπάθεια. Μπαίνει μέσα στην περιοχή και ενώ είναι σώμα με σώμα με την Οικονομίδη πέφτει κάτω το πέναλτι. Δεν ήταν πέναλτι σίγουρα, κάτι που παραδέχτηκε ο Γιώργος Σαβίδης προσωπικά σε μένα. Τώρα αν το παραδεχτεί στην τηλεόραση, φυσικά αυτό δεν αλλοιώνει το αποτέλεσμα. Ο Βασίλης Δημητριάδης 20 λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα έχει την ευκαιρία να σημειώσει το δεύτερο δικό του γκολ και να σιγουρέψει την νίκη της ΑΕΚ. Χάνει όμως την μπάλα out. Βασιλόπουλος ο εκτελεστής αυτού του φάουλ. Η κεφαλιά, Μπατίστα, ευκαιρία για το 2-0, την μπάλα στο δοκάρι. Η ΑΕΚ στην αντεπίθεση, Μπατίστα, φεύγει ο Σαβίδης και παίρνει την μπάλα. Για να δούμε ο Σαβίδης θα σημειώσει το 2-0, ναι το πραγματοποιεί. Μετά το 2-0, νομίζω ότι λίγος ψυχοχρόνος είχε κρυθεί. Σαβίδης, Κλόπας, Μπατίστα, Κλόπας, το σουτ και γκολ! Αχόρταγη η σημερινή ΑΕΚ. Κανείς δεν ξέρει που μπορεί να σταματήσει η σημερινή ομάδα του Ντούσαν Μπάγκεβιτς. Ένα γκολ που χαρακτηρίστηκε καταπληκτικό. Ευχαριστώ. Κοίταξε, όταν είδα τον Ντανιέλ είχε την μπάλα, επειδή μιλάμε πολύ, ξέρα 100% πώς θα αφήσει την μπάλα. Από εκεί και πέρα προσπάθησε μόνο να πάει μπάλα στην αιστεία του τέρματος. Ήταν και τυχερό. Τζούρτζεβιτς και τον γκολ. Το γκολ της τιμής λοιπόν που περίμενε ο ΠΑΟΚ ήρθε σε αυτό το ωραίο χτύπημα φάουλ από τον Μίλαν Τζούρτζεβιτς. Η ΑΕΚ έκανε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι και άξιζε την νίκη αφού ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να αντιδράσει. Ήταν η καλύτερη φετινή εμφάνιση ΑΕΚ αυτή? Πιστεύω ότι ήταν δική μας το καλύτερο παιχνίδι που παίξαμε στο πρώτο μήχρονο.